κορίτσια, πρέπει να βρούμε την Τζένιφερ και να τη ζητήσουμε συγγνώμη τώρα. Σωστά. Να το σπίτι της. Πάμε να τη ζητήσουμε. Πάνε εσύ. Τζένιφερ! Τζένιφερ! Ε, έχει ένα σημείωμα κάτω από την πόρτα. Για να δούμε τι γράφει. Αγαπητή Σαβάνα, σου έχω πάρα πολλά σημάνια που σίγουρα θα στενοχωρηθείς πάρα πολύ. Οι γονείς μου φάσαν εξαιτίας του περιοδικού ότι θα μετακομίσω και δεν θα ξαναγυρίσω. Λυπάμαι. Στο λέω Σαβάνα, εγώ δεν θα το κάνω ποτέ, αλλά οι γονείς μου θα το έκαναν. Δυστυχώς. Σημείωση. Δυστυχώς δεν θα ξαναβρεθούμε. Με αγάπη, Τζένιφερ. Ιστερόγραφο. Δεν υπάρχουν εκεί ούτε τηλεόραση ούτε ραδιόφωνο και δεν θα μπορούμε να κοινωνούμε δυστυχώς. Αυτό είναι απέσιο. Πώς μπόρεσε να το κάνει. Δεν ξέρω. Δεν φταίει. Αυτοί οι γονείς το έκαναν. Μα πώς μπόρεσαν οι γονείς της εξαιτίας του περιοδικού. Κορίτσια, γρήγορα! Δεν μπορείτε να φαντάσετε τι έγινε. Διαβάστε το σημείωμα που έγραψε η Τζένιφερ. Το διαβάσαμε. Είναι απέσιο. Δεν το πιστεύω ότι θα μετακομίσει. Και ένα μας το είχε πει ότι δεν θα μετακομίσει. Δεν ξέρω, οι γονείς το αποφάσισαν. Δεν το πιστεύω. Πόσο χάλια θα περνάει τώρα. Α, σημείωση, κάτι γράφει. Θα πάω σε μια μακρινή χώρα, τόσο μακρινή που δεν θα ξέρει κανένας ποια χώρα είναι. Τζένιφερ. Οχ, όχι, δεν πιστεύω. Κορίτσια, δυστυχώς. Δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Εμείς φταίμε που γίνομαι διάσημες. Μακάρι να μην είχαμε γίνει διάσημες. Εμείς φταίμε που η Τζένιφερ τώρα μετακόμισε. Σωστά, κορίτσια. Κορίτσια, εγώ φταίω. Εγώ φταίω για όλα. Καλή πες την πόρτα. Εγώ προτιμώ να πάω στο Παρίσι. Και γίναμε διάσημες και βγήκε το ένα το περιοδικό. Και η Τζένιφερ τώρα έγινε μια χαζοδιάσημη και δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Αυτό είναι απέσιο. Εγώ φταίω. Πείτε μου ό,τι θέλετε. Πείτε με αλήθεια, βλαμμένο, ό,τι θέλετε. Είμαι απέσια, φίλη. Μα τι λες τώρα, δεν φταίς εσύ. Έτσι κι αλλιώς θα είχαν βγει τα περιοδικά της κοιλής και αν δεν είχαμε γίνει διάσημες. Το ξέρω. Αλλά τώρα όμως τι θα γίνει που η Τζένιφερ δεν θα ξαναγυρίσει πίσω. Θα περάσουμε την υπόλοιπη ζωή μας χάλια. Τι θα κάνουμε. Αυτό είναι θλιβερό. Σωστά, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Τι θα κάνει η Τζένιφερ τώρα. Δεν ξέρω. Πάντως θα είναι πάρα πολύ στενοχωρημένη. Σίγουρα αφού χάσαμε την Τζένιφερ, μία από την πιο κολλητή μας φίλη. Να πάρει δυστυχώς. Στη χώρα της Τζένιφερ. Αχ, τι βαρετά που είναι. Σε αυτή τη χώρα δεν θέλω να... Θέλω να γυρίσω πίσω. Μα γλυκέ μου, δεν γίνεται. Δεν μπορείς να περάσεις μια ζωή με αυτά τα αλήθεια περιοδικά. Μπορεί και για μια στιγμή να γυρίσουμε πίσω. Όχι. Όχι, γλυκέ μου, δεν μπορούμε να γυρίσουμε. Η κόρη μας δεν μπορεί να περάσει μια ολόκληρη ζωή με αυτά τα αλήθεια περιοδικά που την κορυδεύουν ανθρώπους. Δεν μπορεί η κόρη μας να είναι μία από αυτούς. Μάλλον έχεις δίκιο, δυστυχώς, Τζένιφερ, δεν μπορούμε να γυρίσουμε. Μα, δεν μπορώ να χάσω τις κολλητές μου. Δυστυχώς όμως, Τζένιφερ, δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς. Πρέπει να μείνουμε εδώ για πάντα, σε αυτό το ανόητο σπίτι, μέχρι να βρούμε μια λύση που δεν θα βρούμε ποτέ. Να πάρει και βαριέμαι τόσο πολύ χωρίς τις κολλητές μου. Ανάψε λίγο την τηλεόραση. Ήθελα και εγώ να τους ζητήσω συγγνώμη. Ειδήσεις! Γεια σας. Έπτυξαν επικρατούν στη χώρα των Pet Shop. Θα σας μιλήσω γι' αυτό, κύριος Τοντ. Γεια σας. Σήμερα επικρατεί χάος στη χώρα των Pet Shop. Κανένας δεν μπορεί να βρει την Τζένιφερ. Ποιος ξέρει που θα πήγε και τι θα έκανε. Όλοι ψάχνουν την Τζένιφερ. Αυτό έφερε να τα αρχίσει να χτύπει την πορεία που έγινε διάσημη. Εξαιτίας αυτών των περιοδικών,
Ποτέ μα και θα καταργηθούν αυτά τα πυρηνικά επειδή προσβάλλουν ανθρώπους και τους αναγκάζουν να γυρίσουν σε μια άλλη χώρα. Γι' αυτό όμως το μεγάλο μυστήριο είναι πού πήγε η Τζένιφερ. Θα μας δείτε αύριο. Βλέπεις, μαμά, με ψάχνουν και καταργήσαν τα περιοδικά. Και όσοι με πρόσφαλα θέλουν να με ζητήσουν συγγνώμη, πλείς μπορούμε να γυρίσουμε. Γλυκιά μου, θα δούμε τι θα κάνουν. Αν πράγματι καταργήθηκαν, θα γυρίσουμε. Ναι, γλυκιά μου. Ευχαριστώ, μαμά. Ευχαριστώ, μαμά και μπαμπά. Εύχομαι να γυρίσουμε. Όμως, να σου πω κάτι. Θα γυρίσουμε σε 2 μήνες. Τι, δεν μπορώ να αντέξω τόσο πολύ. Έλα τώρα, μπορείς να αντέξεις. Είμαι σίγουρη. Μα δεν μπορώ χωρίς τους κολλητές μου. Προτιμώ να πάω σχολείο και να κάνω 100 ώρες μαθηματικά παρά να μείνω εδώ. Για 2 ολόκληρους μήνες, φαντάζεσαι, χωρίς τους κολλητές μου θα βαριέμαι. Θα είμαι χάλια. Έλα τώρα. Σκέψου το και από την καλή μεριά. Στο σχολείο σας θα περάσει πιο ωραία. Ναι. Όμως πιθανό να φύγουμε σε 2 μήνες. Έχουμε να αντέξουμε σε 2 μήνες. Αχ, καλά, αν το περιμένετε τόσο. Αχ. Καλή, φτιάξε ένα χαρτάκι. Αχ, πού είναι η Τζένιφερ, δεν μπορούμε να περιμένουμε άλλο. Είναι απέσιο ότι θα μείνει για πάντα εκεί και εμείς θα κάτσουμε εδώ. Αχ, είναι απέσιο, κορίτσια, δυστυχώς, αποτύχαμε. Τι θα κάνει η Αρχή? Αυτό είναι απέσιο. Είναι θλιβερό, είναι χάλια. Ποιος ξέρει τι θα γίνεται? Δεν μπορεί άλλο να συνεχιστεί αυτό το μαρτύριο. Αυτό είναι απέσιο! Είναι απέσιο, κορίτσια, σας το είπα. Και δεν φταίμε, και εμείς όμως όλες φταίμε που γίναμε διάσημες. Βλέπετε τι λάθη κάνουν οι φίλες καμιά φορά? Ναι, γρήγορα. Πρέπει να ομολογήσουμε στην Τζένιφερ ότι πρέπει να τη ζητήσουμε ειλικρινά συγγνώμη. 2 μήνες αργότερα. Δεν μπορούμε χωρίς την Τζένιφερ. Αν είναι δυνατόν, τι μαρτύρια είναι αυτό? Δεν μπορούμε. Μία ώρα αργότερα. Ding dong! Κάποιος ήρθε! Κορίτσια! Τζένιφερ! Ανησυχήσαμε τόσο πολύ. Κι εγώ ανησυχήσα για σας, παιδιά. Συγγνώμη. Τι έγινε, ποιος είναι? Συγγνώμη, Τζένιφερ, που σε προσβάλαμε. Εντάξει, δεν με προσβάλλετε. Εγώ αυτό που φέρθηκα ανόητη. Λοιπόν, θα γίνουμε φίλες, ναι. Μπε